Ιησούς αιώνας των αιώνων, για την πόλη μας και για το Δήμο Τρικόλεως. Χρόνια πολλά σε όλους σας, κάθε καλό στα σπίτια σας να έχετε. Σας μεταφέρουμε και τις ευχές και τις ευλογίες του Δεσπότη μας για χρόνια πολλά. Ο Επισκεράς του Μητροπόλεως, που είναι εδώ σήμερα στην κοπή της Πίκας του Δήμου Τρίπολης για τους Παλίτους, κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε Δημοτικού Συμβουλίου, επικεφαλής των παρατάξεων, αντιδήμαρχε Δημοτικού Συμβουλίου, αγαπητοί συνάδελφοι, εκ μέρους του Δέντα Σίγμα του Συλλόγου, να έχουμε μια καλή χρονιά, καλύτερα από τις προηγούμενες, γιατί τα τελευταία χρόνια εμείς υπάρχει και έχουμε πει στο στόχαστρο όλο αυτό του τυφώνα και πιστεύουμε ότι αυτή η χρονιά θα είναι καλύτερη, να είναι μια χρονιά με υγεία για όλους μας και στις οικογένειές μας και να μπορούμε για μια ακόμη φορά να ανταπεξέλθουμε και να εκτελέσουμε τα καθήκοντά μας όσο καλύτερα μπορούμε. Σεβαστοί πατέρες της Εκκλησίας, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί συνεργάτες, κόβουμε την πίτα μας. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους, εύχομαι υγεία και δύναμη, ατομικά στον καθένα και στην οικογένειά του. Θεωρώ ότι μια πορεία που συνεχίζεται και επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο και που στόχο έχει την εξυπηρέτηση του συμπολίτη μας, θεωρώ ότι είναι επιτυχημένη. Προσπαθήσατε να κάνετε το καλύτερο με τα όποια προβλήματα αντιμετωπίζουμε γενικότερα από την γενική κυβέρνηση, το κράτος δηλαδή, και τις αναστολές που υπάρχουν σε πάρα πολλά ζητήματα. Πρέπει όμως να κοιτάμε και μην ξεχνάμε ότι γι' αυτό είμαστε εδώ. Και εμείς που είμαστε ιερετοί, αλλά και εσείς που υπηρετείτε από τη σκοπιά του συνεργάτου της Δημοτικής Αρχής, της εκάστοτε Δημοτικής Αρχής, του εκάστοτε Δημοτικού Συμβουλίου, να συνεχίσετε τον ίδιο ζήλο, να συνεχίσετε αυτή την προσπάθεια, να βελτιωθείτε όσο μπορείτε με την ενημέρωση την οποία έχετε να λάβετε, όποιοι να τη λάβουν. Γιατί η νομοθεσία, δυστυχώς, αυτό το κράτος αλλάζει συνεχώς, και καταλαβαίνετε ότι πρέπει από υπεύθυνη θέση ο καθένας αυτό που έχει να δώσει στον πολίτη, την ενημέρωση ή αυτό που επιζητά ο καθένας, να είναι αξιόπιστο και σε χρόνο που πρέπει. Είναι σαφές ότι όλα αυτά τα χρόνια έχω διαπιστώσει μια σαφή βελτίωση στις υπηρεσίες που παρέχει ο Δήμος και αυτό οφείλεται σε εσάς.
Δεν σημαίνει όμως το να είναι ίδιο όπως είπα. Πρέπει να προσπαθήσουμε ακόμα περισσότερο. Η κοινωνία αλλάζει, οι ανάγκες αλλάζουν, τα προβλήματα αλλάζουν, τα πάντα αλλάζουν, γι' αυτό έχουμε επιευθύνη. Και κρινόμαστε όλοι. Και εσείς και εμείς και όλος ο κόσμος μας κρίνει. Και βέβαια ο κόσμος είναι ο κριτής. Θέλω να σας ευχαριστήσω από την καρδιά για την προσπάθεια την οποία καταβάλλετε. Δεν θεωρώ ότι έχω αδικήσει κάποιον και τη σημερινή ελληνική αρχή ότι εσείς και εμένα αδίκησε κάποιον από εσάς για κάποιο θέμα που ενδεχομένως σας ασχολούσε. Αν το έχουμε κάνει όμως, ζητούμε συγγνώμη δημοσίως. Δεν το κάναμε για κανένα ιδιαίτερο λόγο. Κάποια φορά ξέρετε, πάνω στην πίεση της δουλειάς, εντάξει, μπορεί να υπάρξει κάτι για κάποιον κλπ. Εμείς διακρίσεις δεν κάνουμε σε κανένα, θεωρούμε ότι είσαστε εξίσου συνεργάτες της εκάστοτε δημοτικής αρχής. Και η κάθε δημοτική αρχή να ξέρετε ότι αγωνιά και για εσάς, αλλά και για τα προβλήματα, αλλά και για εσάς. Θεωρώ ότι επειδή η φετινή χρονιά είναι και εκλογική, εσείς δεν πρέπει να επηρεαστείτε από αυτό, να κάνετε τη δουλειά σας. Βέβαια, ως άτομα θα ψηφίσετε αυτό που καθένας επιθυμεί και θα αποφασίσετε σύμφωνα με την κρίση σας, το πιο σωστό. Θα είναι αποδεκτό όποιο και να είναι το αποτέλεσμα, το γνωρίζετε. Εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα προς αυτή την κατεύθυνση. Θέλω και πάλι να σας ευχαριστήσω, τις δομές ξεχωριστά όλες και να καλωσορίσω βέβαια και αυτούς που δεν είναι σε αυτό το κτίριο, γιατί δεν έρχονται και πολλές φορές εδώ πέρα. Έτσι. Και να συνεχίσουμε τον ίδιο ζήλο, όπως προείπα, γιατί έχει αξία. Έχει αξία γιατί αυτό η καλή κουβέντα που λέει ο πολίτης είναι, έχει πολύ μεγάλη σημασία για όλους. Όχι το εισπράττουμε αυτό, το ξέρω. Θέλω λοιπόν και πάλι να σας ευχαριστήσω. Δεν θα πω ατομικά και ειδικότερα τα τμήματα, έτσι συνολικά το κοπητούμε. Να ευχαριστήσω τους συναδέλφους μου στο Δημοτικό Συμβούλιο, έξω και πέρα από τις όποιες αντιθέσεις μπορούμε να έχουμε. Πάντως να ξέρετε, όλα αυτά τα πράγματα είναι γιατί όλοι επιθυμούμε το καλύτερο για όλο τον κόσμο. Έτσι. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους, χρόνια πολλά. Πανοσυλλογιώτατε, δεσιμότατε, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, εύχομαι αυτός ο καινούργιος χρόνος να αποτελέσει την απαρχή της ανασκοπής αυτής της δύσκολης κατάστασης που βιώνουμε τα τελευταία 9-10 χρόνια. Θέλω δε να σας ευχαριστήσω γιατί μαζί ξεκινήσαμε σε δύσκολες συνθήκες, ίσως και γι' αυτό προέκυψε και ο νόμος του Καλλικράτη και οι συμβουλεύσεις αυτό το εγχείρημα. Θεωρώ ότι τα πήγαμε καλά, δημιουργήσαμε αυτό τον οργανισμό, το νέο Δήμο Τρίπολης και μέσα σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία καταφέραμε να κάνουμε αρκετά πράγματα. Να είστε όλοι καλά, συνεχίστε να προσπαθείτε. Δυστυχώς και εσείς έχετε προβλήματα και η κοινωνία όμως αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα και πρέπει αυτό να το κατανοούμε όποιοι έχουμε εμπλοκή είτε από την θέση του Δημόσιου Υπουργού είτε του Ερευνητού και με τους πολίτες και να πετυχαίνουμε κάθε φορά το καλύτερο δυνατό. Στόχος η εξυπηρέτηση του πολίτη μέσα τόσο από τη συμπεριφορά μας αλλά και το έργο το οποίο καθημερινά καλούμαστε να επιτελέσουμε. Δήμαρχε της Εκκλησίας, κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι Δημοτική Συμβουλή, αγαπητοί φίλοι και συνεργάτες, δημοτικοί υπάλληλοι, και εγώ με τη σειρά μου σας ευχηθώ χρόνια πολλά για το 2019. Εύχομαι σε όλους σας, τον κάθε ένα από εσάς, την κάθε μία προσωπική και οικογενειακή υγεία και ευτυχία. Δεν θέλω να κουράσω, δύο λόγια θέλω να πω ότι είστε οι συνεργάτες της εκάστοτε Δημοτικής Αρχής, είστε το πρόσωπο του Δήμου Τρίπολης απέναντι στους πολίτες του. Είστε η ψυχή και η καρδιά του Δήμου. Δεν μπορεί να λειτουργήσει κανένας Δήμος και ο Δήμος Τρίπολης χωρίς τη συνεργασία και την αμέριστη βοήθεια των δημοτικών υπαλλήλων. Γι' αυτό και μόνο τον λόγο θέλω να σας ευχαριστήσω για όλα αυτά που κάνετε, για όλα αυτά που προσφέρετε στους πολίτες μας όλα αυτά τα χρόνια. Πάντα βέβαια θα ζητάμε να γινόμαστε όλοι καλύτεροι και εσείς αλλά και οι εκάστοτε δημοτικές αρχές και οι δημοτικοί σύμβουλοι. Καλησπέρα σας. Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά. Κύριε Δημάρχε, σεβαστοί πατέρες, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου και Πρόεδρε των Εργαζομένων, των συμμάχων δηλαδή της εκάστοτε Δημοτικής Αρχής,
των ανθρώπων που βοηθούν την εκάστοτε δημοτική αρχή να υλοποιήσει το έργο της. Θέλω με τη σειρά μου να ευχηθώ να έχετε υγεία στο σπιτικό σας, προκοπή, οικογενειακή, επαγγελματική και ατομική και να ευτυχαίνετε. Για να πραγματοποιηθούν οι παραπάνω ευχές όμως, ακόμα και αυτή η ευχή για την υγεία, υπάρχουν πράγματα πολλά που πρέπει να κάνουμε μόνοι μας για να μπορέσουν να πραγματοποιηθούν αυτές οι ευχές. Άλλωστε, είναι πολλά που πρέπει να κάνουμε, που θέλουμε να κάνουμε, που μπορούμε να κάνουμε και το οφείλουμε καταρχάς στους εαυτούς μας και στα παιδιά μας. Οφείλουμε λοιπόν να αγωνιζόμαστε πολύ καλύτερα για να έχουμε μια τύχη καλύτερη. Και μιας και έρχεται μια εκλογική χρονιά σε όλες τις βαθμίδες της δημοκρατίας μας, να επιθέσω όλους, μια και είχαμε την υπόθεση εδώ των πατέρων, των εκπροσώπων της Εκκλησίας του Θεού, να μας φωτίσει για να κάνουμε τις καλύτερες εκλογές. Είπε λοιπόν να αλλάξει τον τρόπο φέτος, η συνήθεια και να έχουν λέει δικαίωμα. Ένα μαντί να κλείσουμε τα μάτια. Το δεύτερο κομμάτι είναι του Δήμου. Το τρίτο κομμάτι είναι των εργαζομένων στους Δήμους. Το τέταρτο κομμάτι είναι όλων των συνεργατών. Το πέμπτο κομμάτι είναι όλων των ενωτήτων κοινοτήτων μας. Είτε αφορά τις κοινότητες, είτε αφορά την κοινότητα δίπλα.